Ο αθλητικός όμιλος Καβάλα έγραψε τη δική του ιστορία με χρυσά γράμματα. Παίχτες που έγραψαν και αυτοί τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο αγωνίστηκαν τα χρόνια τα οποία η ομάδα μεσορανούσε. Αυτές οι κερκίδες, εδώ στο τότε Εθνικό Στάδιο Καβάλας και σήμερα Δημοτικό Γήπεδο Ανθή Καραγιάννη, ήταν γεμάτες με ανθρώπους κρεμασμένους για να παρακολουθήσουν όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Τι είναι αυτό που περισσότερο θυμάστε από εκείνα τα χρόνια? Θυμάμαι ότι κατεβαίνω στην αγορά και με χαιρετάνε 50 άνθρωποι κατεβαίνοντας. Γεια σου Παύλε, γεια σου κύριε Παύλε, γεια σου Παύλε. Αυτό με ευχαριστεί. Και γι' αυτό είμαι 84 χρονών και δόξα τω Θεώ, λέω. Πού θα πάμε? Όταν κλείνετε τα μάτια μετά από 84 χρόνια ζωής και πολλά χρόνια βέβαια εδώ στον ΑΟΚ, η στιγμή, αν υπάρχει μια στιγμή που ξεχωρίζει μέσα σας, ποια είναι και έχει σχέση με την... Είναι από μία που μας έριξε ο ΠΑΟΚ κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ τότε, εδώ εμείς κάναμε χ με τον Ολυμπιακό και όταν πήγαμε, ήρθε η Κόρινθος να παίξει στη Θεσσαλονίκη, έχασε από την Κόρινθο. Λόγω ηλικίας ήσασταν ο καλύτερος, γιατί έχω ακούσει πραγματικά από παλιότερος, εγώ δεν σας προλάβα να παίζετε, ότι ήσασταν από τους καλύτερους. Ούτε εγώ είδα τον εαυτό μου να παίζει. Αυτά που λένε, δεν υπήρχε τότε τηλεόραση, να κάτσω να δω πώς παίζω, δεν το ήξερα. Πολλά παιχνίδια καλά ήταν αυτά που έπαιζε η Καβάλα εκείνο τον καιρό, γιατί υπήρχε μεγάλη ομάδα της Καβάλας εκείνο τον καιρό και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές από μέσα από την Καβάλα. Αυτή τη στιγμή κάτι ξεκινάει να κάνει η Καβάλα που πρέπει να το κάνει, γιατί δεν μπορεί να ορθοποδήσει με λεφτά. Εάν τα χρόνια εκείνα ο Μοσχοβίτης, ο πρόεδρος του Ηρακλή, έδινε το Μουδούρα στον Παναθηναϊκό, το Μάζος δεν θα υπήρχε σήμερα. Ούτε το όνομά του. Δεν το δώσανε, πήγε ο Μάζος. Ήταν και λίγο καλός παίχτης, εντάξει. Τι θυμάστε εσείς, κύριε Μασμανίδη? Τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι. Ακόμα δεν έχω πάρει σαν τον κούντουρα Αλτσχάιμερ. Εγώ, αν και δεν τον πρόλαβα τον Αντώνη τον Γεωργιάδη εδώ, έχω μάθει ότι πέρασε και από την Καβάλα. Το γνώρισα στα Γιάννηνα όταν ήμουν. Ένας πολύ αξιόλογος προπονητής και φυσικά το Βασίλη Δανίλ που εκ των υστέρων εξελίχθηκε. Όμως κάτι άλλο ήθελα να τονίσω. Επειδή ήμουν 8 χρόνια προπονητής των μεικτών ομάδων, χαίρομαι ιδιαίτερα που παίζουν πολλά καβαλωτάκια. Πως είναι ο Λιμπεράκης, ο Βαλαβανόπουλος, ο Παπαδόπουλος, ο Θωμαίδης, ο Ντουρτμές. Είναι παιδιά από εδώ, καβαλιώτικα, και νομίζω ότι θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Εγώ πέρασα όλους τους προπονητές της Καβάλας μέχρι πέσαμε β' δική, μόνο τον Δανίλο δεν γνώρισα. Αλλά για μένα καλύτερος από όλους ήταν ο Γεργιάδης, ο Αντώνης. Αυτό που λέει δηλαδή ο κ. Παπαδάκης, το εστερνίζεστε. Αυτός εμπιστεύτηκε 16 χρονών να με βάλει να παίξω με τον Μουδούρα, με τον Παύλο τον Κούντουρα, με ανθρώπους δηλαδή που εγώ τους έπαιζα χαρτάκια μικρός τότε, γιατί 16 χρονών ήμασταν και με κάνει... Εσείς ήταν 16 χρονών τότε, ο κύριος Λαζαρίδης πόσο ήταν που μάζευε τις μπάλες πίσω από την εστία? Ο Λαζαρίδης δεν πιστεύω να είχε γεννηθεί τότε. Μετά, από το 1974 και μετά γνωριστήκαμε με τον Λαζαρίδη. Εγώ, κύριε Νελόπουλο, είχα την τύχη να γνωρίσω τη μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 70 σε μικρή ηλικία, ως, αν θέλετε, η μασκό του ΑΟΚ Καβάλα στα εκτός έδρας παιχνίδια, είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία. Μια πραγματικά μεγάλη ομάδα, με πρόεδρο τον αείμνηστο τον Χρήστο τον Μπάτση, με προπονητή τον Γιαννεύσκη, αν θυμάμαι καλά, Λάκη. Εκείνο το οποίο ήταν εντυπωσιακό για την ομάδα εκείνη, εκτός από τις δυνατότητες που είχε, οι οποίες αποδείχθηκαν και από την πολύ καλή πορεία, είναι ότι ήταν μια οικογένεια. Ήταν μια οικογένεια όλοι, από τον προπονητή, τον πρόεδρο, μέχρι τον φροντιστή, μέχρι αυτόν που κουβαλάει τις μπάλες. Ίσως είμαι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει παίξει τα περισσότερα χρόνια στην Καβάλα μέχρι το 1984. Εκτός μια χρονιά που πήγα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αυτό το γήπεδο με τους όρθιους και με κρεμαστούς φιλάθλους στα κάγκελα παίρνει 14.000. Εκόψαμε 16.780 εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ. Τώρα στον ΠΑΟΚ ήταν, στον Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι ακριβώς
16.000 εισιτήρια. Φαντάζεσαι τι γινόταν. Κάτω από 4.500 στη χειρότερη περίπτωση δεν υπήρχε.